Γεια σας και καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου. Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Εγώ είμαι η Νάγια, εδώ σας μιλάω για όλα όσα αγαπώ. Αν αυτή είναι η πρώτη σας φορά εδώ, καλώς ήρθατε. Χαίρομαι πάρα πολύ που κάνατε κλικ στο σημερινό βίντεο, το οποίο είναι λίγο διαφορετικό από αυτά που σας έχω συνηθίσει. Να σας πω προκαταβολικά ότι ο τίτλος δεν είναι clickbait, δεν τον έβαλε επίτηδες δηλαδή για να κάνετε κλικ στο βίντεο, αλλά έχει μια βάση, καθώς για ένα χρονικό διάστημα όντως θα σταματήσω να αγοράζω κάποια προϊόντα. Θα δούμε λοιπόν πρώτον τους λόγους που με οδήγησαν σε αυτή την απόφαση, δεύτερον το πώς και αν αυτό θα επηρεάσει το κανάλι και τρίτον τα προϊόντα που θα πάρω μαζί μου μέσα στο 2020, στους πρώτους μήνες τέλος πάντων για να χρησιμοποιώ. Αφού δεν θα κάνω καθόλου αγορές. Και αυτό μας φέρνει στο επόμενο κομμάτι του βίντεο, το οποίο είναι το Project Pan. Αυτό δεν ξέρω αν το έχετε πετύχει κάπου στο YouTube από άλλες ξένες YouTubers. Αυτό σημαίνει ότι προσπαθείς να χρησιμοποιήσεις μέχρι τέλους ένα προϊόν, συνήθως ισχύει για πούδρες, σκιές κτλ. Όπως και παράδειγμα αυτό, είτε να φτάσεις μέχρι το τέρμα του, να κάνεις δηλαδή την τρυπίτσα και να δεις τον πάτο της συσκευασίας. Αυτό είναι το Project Pan, το οποίο θα ξεκινήσω κι εγώ για ορισμένα προϊόντα που θα σας δείξω στη συνέχεια. Πριν ξεκινήσουμε, να σας ζητήσω να κάνετε φυσικά εγγραφή στο κανάλι, γιατί αυτό με βοηθάει πάρα πολύ, και πατήστε και το κουδουνάκι για να ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβάζω νέο βίντεο. Θέλω να ξεκινήσω λέγοντάς σας ότι εκτός από το ντοκιμαντέρ της Marie Kondo που σου λέει πώς να τακτοποιείς τα πράγματά σου στο σπίτι και γενικά βελτιώνει την καθημερινότητά σου και μου άρεσε πάρα πολύ και με βοήθησε πάρα πολύ, είδα και ένα άλλο ντοκιμαντέρ το οποίο λέγεται Minimalism. Και αυτό εξηγεί λοιπόν πώς μερικοί άνθρωποι που ξόδευαν συνέχεια χρήματα για να είναι ευτυχισμένοι τελικά δεν ήταν, γιατί είχαν πνιγεί όλα αυτά τα αντικείμενα που είχαν γύρω τους. Και πώς αποφάσισαν να αλλάξουν ριζικά τον τρόπο ζωής τους, να μετακομίσουν σε μικρότερο σπίτι, να έχουν λιγότερα πράγματα κτλ. Κτλ. Και βρήκαν την ευτυχία εκεί. Εντάξει, δεν θα κάνω τέτοια ριζική αλλαγή, προφανώς, αλλά ούτε και θα στερήσω από τον εαυτό μου την ικανοποίηση των να κάνω νέες αγορές. Αυτό που δεν μου αρέσει όμως είναι ότι ανοίγω τα συρτάρια μου και τα βλέπω να είναι γεμάτα προϊόντα, τα οποία ξέρω ότι δεν θα χρησιμοποιήσω ποτέ και τα βλέπω εκεί και κάθονται. Και τα ξεχνάω κιόλας, γιατί μπαίνω στο τρυπάκι να αγοράζω καινούρια, να δοκιμάζω καινούρια, αυτά που μου στέλνουν οι εταιρείες. Και δεν χρησιμοποιώ προϊόντα τα οποία πραγματικά τα αγαπάω και μ' αρέσουν. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν, είναι ένας από τους βασικούς λόγους μάλλον, αυτός ο οποίος με οδήγησε στο να αποφασίσω για το πρώτο εξάμηνο του 2020 να μην αγοράσω κανένα καλλιντικό, κανένα προϊόν ομορφιάς, κανένα ρούχο, κανένα αξεσουάρ, γιατί ούτως ή άλλως είναι καλυμμένη. Η ντουλάπα μου έχει τα πάντα. Ευκαιρία να κάνουμε μια εκαθάριση τώρα που το σκέφτομαι. Θέλω να σας πω επίσης ότι ο δεύτερος λόγος που με οδήγησε σε αυτό είναι ότι πέρυσι, μέσα στο 19, χάλασα αρκετά χρήματα για καλλιντικά. Προφανώς το καταλάβετε κι εσείς γιατί βλέπατε και τα βίντεο με τα hauls. Και δεν το μετανιώνω αυτό, γιατί πραγματικά είχα κάνει ένα προϋπολογισμό και ένα budget το οποίο μου επέτρεπε να ξοδεύω κάποια χρήματα για το κανάλι, ξέροντας ότι δεν θα ρεφάρω. Δεν θα τα πάρω πίσω αυτά τα χρήματα, αλλά ήθελα το κανάλι να είναι πάρα πολύ ενημερωμένο. Τι σημαίνει το ότι δεν θα αγοράσω προϊόντα για το 2020? Δεν σημαίνει ότι το κανάλι δεν θα είναι ενημερωμένο, γιατί ήδη έχω αγοράσει πάρα πολλά προϊόντα που δεν σας τα έχω δείξει καν ακόμα, δεν τα έχω χρησιμοποιήσει καν ακόμα στις συσκευασίες τους, και αυτό γιατί ήμουν λίγο υπερβολική εκεί προς το τέλος της χρονιάς, όταν είδα πολλές εκπτώσεις, όταν είδα πολλά σετάκια, όταν είδα πολλές προσφορές και στην Black Friday. Και έχω αρκετά προϊόντα, μη σας νοιάζει, δεν θα μείνουμε χωρίς ενημέρωση, ούτε χωρίς αγαπημένα. Επίσης είναι και τα PR πακέτα που λαμβάνουμε, τα προϊόντα δηλαδή που μας στέλνουν οι διάφορες εταιρείες καλλιντικών για την προώθησή τους, για να μας ενημερώνουν και για τις νέες κυκλοφορίες, τα οποία φυσικά θα δοκιμάζω και θα σας λέω την άποψή μου γι' αυτά. Οπότε το κανάλι θεωρώ ότι δεν θα μείνει καθόλου πίσω. Και επίσης όλο αυτό θα με βοηθήσει να κάνω και συνολικά μια οικονομία εγώ στο πορτοφόλι μου και να ξοδέψω τα χρήματά μου εκεί που πραγματικά πρέπει, να κάνω δηλαδή κάποιες ανακαινήσεις στο σπίτι μου, να κάνω κάποια ταξίδια που θέλω, να καλύψω κάποιες τρύπες ενδεχομένως που έχουν δημιουργηθεί. Θέλω να σας πω ότι αυτή η απόφασή μου με κάνει να νιώθω πολύ καλύτερα ήδη. Έχω ξεκινήσει το No Buy για το 2020 από το Γενάρη. Και πραγματικά, παιδιά, νιώθω πιο χαλαρή, πιο απελευθερωμένη, ότι δεν χρειάζεται να ψάχνω, να συγκρίνω τιμές, να δω τι κυκλοφόρησε, το θέλω, δεν το θέλω, θέλω να το πάρω επειδή μου γυάλισε στο μάτι ή πραγματικά μου αρέσει και θα το χρησιμοποιήσω. Γενικά έχω βγει πάρα πολύ από όλο αυτό το τρυπάκι. Έχω εδώ μπροστά μου αρκετά προϊόντα τα οποία θέλω και χρησιμοποιώ σε καθημερινή βάση μέχρι να τα τερματίσω και να χτυπήσω πάνω, όπως σας εξήγησα πριν.
Και είμαι πολύ χαρούμενη που χρησιμοποιώ αυτά τα προϊόντα. Θέλω να ξεκινήσω να σας δείχνω λοιπόν ένα-ένα τα προϊόντα τα οποία θα με συντροφεύουν για τους επόμενους 5 μήνες, γιατί ο Γενάρης πάει σιγά-σιγά, τον φάγαμε. Και πριν ξεκινήσω να σας ζητήσω προκαταβολικά συγγνώμη για την κατάσταση των νυχιών μου. Παιδιά, δεν είναι ότι έχω παραμελήσει το να κάνω μανικιούρ, αλλά τα έχω αφήσει άφαφα επίτηδες και είμαι στη διαδικασία θεραπείας, όπου βάζω ένα συγκεκριμένο προϊόν που θα τα ενδυναμώσει και θα τα κάνει να μην σπάνε. Γιατί τι έκανα, είμαι μόνη μου για 2 χρόνια συνεχόμενα και δεν τα είχα αφήσει να πάρουν μια ανάσα και έγιναν πάρα πολύ λεπτά και πάρα πολύ ευαίσθητα και σπάνε με το παραμικρό. Αφού το είπα λοιπόν αυτό και το ξεκαθάρισα, πάμε να ξεκινήσουμε με τα primers. Έχω το Milk Blur Stick και έχω και την Vitamin Enriched Face Base από Bobbi Brown. Μία πολύ πλούσια κρέμα με πάρα πολύ ωραίο άρωμα που κάνει το μακιγιάζ σας να στρώνει βελούδινα και καταπληκτικά στην επιδερμίδα και ένα stick από την Milk το οποίο διορθώνει την όψη των πόρων, τους γεμίζει, κάνει ένα εφέ θολούρας αν θέλετε σε όλα αυτά που μπορεί να μην σας αρέσουν στην επιδερμίδα σας. Πάμε σε foundation. Δοκίμασα προσφάτως αυτό εδώ και παιδιά έχω να πω τα καλύτερα. Δεν θα σας πω πολλά τώρα γιατί μάλλον θα μπει σε βίντεο με αγαπημένα, αλλά είναι το καινούριο από Shiseido και λέγεται Synchro Skin Cell Refreshing Foundation. Είναι oil free, έχει SPF 30 που σημαίνει ότι επειδή έχουμε λιακάδα εμείς κάθε μέρα σχεδόν στην Αθήνα χρειαζόμαστε αντιλιακό και αυτό δεν μου βγάζει λιπαρότητα, το φοράω και σήμερα στο πρόσωπό μου. Έχει μέτρια προς υψηλή κάλυψη και το αγαπώ ιδιαιτέρως. Επίσης θα πάρω μαζί μου σε αυτό το εξάμηνο το foundation της Αναστάζια, το Luminous Foundation, αλλά και το Double Wear από Estée Lauder με SPF 10, κλασικό και αγαπημένο. Περνάω σε concealer. Α, και εδώ θέλω να σας πω ότι παιδιά θέλω να χρησιμοποιήσω αυτά τα 4 concealer γιατί θα λήξουν σιγά σιγά. Λοιπόν, όταν κοιτάξετε τα προϊόντα σας, ειδικά τα προϊόντα που είναι έτσι σε μορφή υγρή, θα δείτε ότι έχουν ένα sticker από κάτω, το οποίο δηλώνει την ημερομηνία λήξης τους. Από τη στιγμή λοιπόν που κάνετε αυτή την κίνηση και ανοίγετε το concealer σας, από τότε αρχίζει να μετρά αντίστροφα ο χρόνος για τη διάρκεια ζωής του. Το συγκεκριμένο το shape tape που βλέπω εδώ νομίζω έχει 6 μήνες ζωής, που σημαίνει ότι θα πρέπει να λύγει σιγά σιγά. Λοιπόν, πρέπει να αρχίσω να το χρησιμοποιώ πιο εντατικά. Έχω επίσης το Overachiever Concealer της Huda Beauty, έχω το Concealer του Jeffree Star και αυτό εδώ το Can't Stop Won't Stop από NYX που επίσης μου αρέσει πολύ. Όλα είναι χρησιμοποιημένα, αλλά κανένα δεν έχω καταφέρει να το φτάσω μέχρι τον πάτο. Όσο συνεχίζουμε την προσπάθεια αυτή, το Project Pan, ας το ονομάσουμε έτσι, θα σας ενημερώνω και με σχετικά βίντεο για τα προϊόντα που έχω τελειώσει, να ξέρετε. Λοιπόν, επίσης πρέπει να παρακολουθείτε λοιπόν την ημερομηνία σε όλα σας τα προϊόντα. Οι σκιές έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, συνήθως 12 μήνες ή 24 μήνες. Αλλά τα υγρά τα προϊόντα, παιδιά, επειδή έρχονται πολύ κοντά σε επαφή με το δέρμα, είναι και πιο επικίνδυνο να σας δημιουργήσουν κοινήλες και ερεθισμούς. Οπότε, μόλις φτάνει το εξάμηνο ή το χρόνο, καλό θα είναι να τα πετάτε και να αγοράζετε καινούρια. Για βάση τώρα για τις σκιές, θα χρησιμοποιήσω και θα κρατήσω το Urban Decay Shadow Primer Potion στην απόχρωση Eden και το Eye Primer της Anastasia. Αυτά και τα δύο έχουν διάρκεια ζωής 6 μήνες, οπότε αυτό ειδικά που το έχω αγοράσει εδώ και αρκετό καιρό πρέπει να το τελειώνω σιγά σιγά και να το ξεφορτωθώ. Πάω σε μάσκαρα και θέλω να σας δείξω δύο διαφορετικές. Θα σας πω γιατί διάλεξα αυτές τις δύο. Είναι η Dumb Girl από Too Faced στη μήνυ συσκευασία. Δυστυχώς δεν έχω τη μεγάλη. Αυτό θα μου τελειώσει πολύ γρήγορα. Η οποία έχει το πολύ πολύ χοντρό βουρτσάκι για το οποίο σας έχω ξαναμιλήσει και εμένα μου αρέσει πολύ, αλλά δεν ταιριάζει σε όλες τις βλεφαρίδες. Αν έχετε πολύ λεπτές θα σας πέσει πάρα πολύ βαρύ και θα σας δυσκολήσει. Και έχουμε και αυτή εδώ από MAC, η οποία είναι η In Extreme Dimension. Παιδιά, το βουρτσάκι αυτής της μάσκαρα είναι τελείως διαφορετικό. Είναι πιο λαστιχένιο θα έλεγα και αυτό βοηθάει στο να μην πέφτει πάρα πολύ προϊόν στις βλεφαρίδες σας, αλλά ταυτόχρονα να κάνει τέλειο διαχωρισμό και όσο τις τρώνετε να τις μακραίνει κιόλας. Λοιπόν, αυτή για όγκο, αυτή για διαχωρισμό.
Να πω σε αυτό το σημείο ότι ειδικά για προϊόντα όπως η μάσκαρα, μόλις μου τελειώσει κάποια, θα προχωρήσω σε κάποιες άλλες που έχω ήδη στη συλλογή μου. Okay? Δεν θα πάω να αγοράσω γιατί έχω αρκετές μάσκαρα ήδη στη συλλογή μου που δεν έχω χρησιμοποιήσει. Πάμε σε πούδρες και θα πάρω αυτές τις 4 μαζί μου. Λοιπόν, η πρώτη πάνω-πάνω, στην πυραμίδα εδώ που έχω φτιάξει, είναι η Translucent Glow της Laura Mercier, η οποία, παιδιά, μου άρεσε πάρα πολύ. Τη φορώ και σήμερα στο προσωπό μου, έχω βάλει βέβαια και highlighter. Αν έχετε πόρους, υφή, περιέργεια στην επιδερμίδα σας και δεν θέλετε να βάλετε highlighter, νομίζω ότι αυτή η πούδρα θα σας αρέσει πολύ. Δεν ξέρω αν θα φανεί να τη βάλω λίγο στο χέρι μου, γιατί δίνει αυτή την γυαλάδα της υγιούς επιδερμίδας, χωρίς να είναι highlighter όμως. Δεν ξέρω, το βλέπετε εδώ. Ίσως λιγάκι. Και αν φοράτε ένα πολύ καλυπτικό foundation ενδεχομένως, αυτό θα βοηθήσει βάζοντας αυτή την πούδρα από πάνω να αποκτήσετε τη γυαλάδα της υγείας, έτσι. Έχω επίσης μία πούδρα από Tarte εδώ, είναι η Filtered Light, την λατρεύω αυτή, μου αρέσει πάρα πολύ να τη βάζω ειδικά στην περιοχή κάτω από τα μάτια γιατί δεν είναι καθόλου βαριά. Μία άλλη πούδρα που χρησιμοποιώ σε όλο το πρόσωπο είναι αυτή εδώ από την Clinique, την έχω στην απόχρωση 04 Neutral και έχει και το σφουγγαράκι της από κάτω. Την έχω λοιπόν μαζί μου κατά τη διάρκεια της ημέρας και παίρνω το προϊόν με το σφουγγαράκι μου και όπου έχω βγάλει λιπαρότητα λίγο έτσι το ταμπονάρω. Επίσης επειδή έχει SPF 10, αυτό με βοηθάει να ανανεώσω λίγο το SPF μου και την αντιλιακή μου προστασία με πούδρα. Άρα είναι πάρα πολύ πρακτική για να την έχετε κι εσείς πάντα στην τσάντα σας. Και τέλος έχω αυτό εδώ το Powder Foundation στην απόχρωση 5 από τη Smashbox. Είναι foundation σε πούδρα. Εγώ το χρησιμοποιώ αυτό τώρα τελευταία για να σετάρω το foundation μου. Και μπορείτε επίσης να το έχετε και πάντα μαζί σας. Μια πάρα πολύ ωραία πούδρα η οποία θα σας δώσει και περισσότερη κάλυψη στα σημεία που τη χρειάζεστε, αν και εφόσον το foundation δεν σας έχει καλύψει. Ένα άλλο προϊόν που έπρεπε να σας είχα αναφέρει στα primers, αλλά είχε πέσει κάτω και τώρα το είδα, είναι το Photo Finish Hydrating Under Eye Primer από την Smashbox. Παρόλο λοιπόν που προφανώς έχετε ενυδατώσει την επιδερμίδα σας με κρέμα ματιών αλλά και κρέμα προσώπου πριν κάνετε το μακιγιά σας, πιστεύω ότι και αυτό εδώ θα σας δώσει μία εξτρά ενυδάτωση που χρειάζεστε αφού έχει απορροφηθεί η κρέμα ματιών, για να στρώσει πολύ ωραία το κονσίλερ σας και να μην μπει στις λεπτές γραμμές που ενδεχομένως έχετε. Είναι ένα προϊόν που κι εγώ δεν ήξερα ότι χρειάζομαι αλλά τελικά το έχω ευχαριστηθεί πάρα πολύ και συνεχίζω να το χρησιμοποιώ. Πάμε σε παλέτες και θα ξεκινήσω, για να μείνουμε και στο ίδιο brand, από αυτή εδώ την πολύ μεγάλη της Smashbox. Σας είχα κάνει και μακιγιάζ, αν δεν κάνω λάθος, με τη συγκεκριμένη. Έχω κάνει σίγουρα ένα IGTV βίντεο με τη συγκεκριμένη παλέτα, η οποία είναι Eye and Face Palette. Έχει ένα τεράστιο καθρέφτη, έτσι. Και έχει εδώ και ρούζ, 1, 2, 3 ρούζ, ένα bronzer, αλλά και σκιές για τα μάτια. Είναι μια πλήρης παλέτα με πάρα πολύ ωραία απόδοση, την έχω χρησιμοποιήσει και σήμερα στα μάτια μου. Δεν έχω κάνει eyeliner υγρό επίτηδες στα μάτια μου σήμερα γιατί χρησιμοποίησα μολύβι και αυτή εδώ την σκούρα μοβ σκιά και έχω χρησιμοποιήσει επίσης αυτή εδώ στην εσωτερική κόγχη του ματιού και αυτό εδώ το highlighter εδώ στο πρόσωπό μου. Πολύ ωραία παλέτα, πραγματικά θέλω να τη χρησιμοποιήσω περισσότερο και να μην την αφήσω στην άκρη. Επίσης αυτή που χρησιμοποιούσα όλο το καλοκαίρι είναι αυτή εδώ από την Natasha Denona και είναι η Camel Palette. Δεν έχω άλλη μικρή παλέτα της Natasha Denona, έχω τη μεγάλη της Sunset, την οποία όντως την έχω αφήσει στην άκρη, αλλά δεν ξέρω, μου κάνει για πιο καλοκαίρι, τώρα ακόμα δεν θέλω να την πιάσω στα χέρια μου, οπότε αυτές τις δύο θα χρησιμοποιήσω για το πρώτο εξάμεινο του 2020. Πάμε σε bronzer και λάμψη επίσης και έχω αυτό εδώ το Bronze and Glow από την Denona επίσης, το οποίο όπως βλέπετε έχω τσακίσει το bronzer αλλά έχω παραμελήσει το highlighter, οπότε επειδή δεν θέλω να τελειώσω το bronzer και να πετάξω αυτό το προϊόν, θα προσπαθήσω να χρησιμοποιήσω και το highlighter περισσότερο. Θα χρησιμοποιήσω επίσης και αυτή εδώ την πούδρα που δεν τελειώνει γιατί δεν χρειάζεσαι και πάρα πολύ για να κάνεις contouring, είναι από τον Kevin Okwani Sculpting Powder στην απόχρωση medium και πάμε σε φρύδια. Για τα φρύδια έχω 2-3 προϊόντα εδώ πέρα γιατί δεν θέλω να ξεμείνω. Σας είχα πει σε προηγούμενο βίντεο ότι θα τεστάρω πόσο καλά είναι τα pomade ανάμεσα σε Αναστάσια και Μόρφη, τι συμβαίνει και θα καταλήξω. Το ίδιο ισχύει και για τα πινελάκια. Λοιπόν, τέσσερα τα pomade, έχω να σας πω ότι έχω ενθουσιαστεί με το pomade της Μόρφη. Μ' αρέσει περισσότερο από τη Αναστάσια, παρόλο που τη Αναστάσια είναι πιο κρεμώδες και γλιστράει, είναι πιο εύκολο να κάνεις τη γραμμή. Δεν ξέρω, εμένα μου γλιστράει
λίγο παραπάνω από ό,τι θα το ήθελα. Αυτό εδώ μου αρέσει λοιπόν, είναι στην απόχρωση λάτε, όπως βλέπετε το έχω ήδη χρησιμοποιήσει αρκετά. Και το μυστικό είναι ότι το χρησιμοποιώ με πινελάκι της Αναστάσια. Γιατί το πινελάκι της Μόρφη δεν μου άρεσε. Και είναι αυτό που έχει δύο πλευρές, από τη μία το πινελάκι, από την άλλη το βουρτσάκι για να χτενίζετε τα φρύδια σας. Brow gel και διάφανο αλλά και με χρώμα επίσης από την Αναστάσια, μολύβι για τα φρύδια από την Morphe, λέγεται Oh Brow Baby. Θα σας δείξω λίγο και στο χέρι μου πώς φαίνεται αυτή η απόχρωση. Είναι αυτό εδώ το μπέζ, να το πω ροζέ, να το πω, το οποίο το βάζω παιδιά κάτω από το φρύδι και πραγματικά νομίζω ότι κάνει τεράστια διαφορά στο να φωτίζει εκείνο το σημείο, είτε βάλεις και εσύ είτε όχι εκείνη τη μέρα. Επίσης έχω και δύο μολυβάκια για τα φρύδια, το Brow Wiz της Αναστάσια που είναι πολύ πολύ λεπτό και το τριγωνικό της Benefit που είναι το Goof Proof Brow Pencil και είναι αυτό εδώ. Τελευταίο προϊόν που έρχεται μαζί μου στο 2020, στο πρώτο εξάμεινο και σε αυτό το project pan, είναι το eyeliner της Fenty, καταπληκτικό flyliner νομίζω λέγεται. Έχω δηλώσει ανοιχτά τον ερωτά μου και θα βγω να το φωνάξω να το πω ότι είναι το πιο ωραίο eyeliner με το πιο ωραίο μυτάκι που έχω δοκιμάσει και πάρα πολύ εύκολο για να κάνετε τη γραμμή και εσείς που μπορεί να είστε και λίγο πιο άσχετες από μένα. Αυτά για σήμερα, ελπίζω να σας ενέπνευσα και αν ξεκινήσετε κι εσείς μια τέτοια προσπάθεια για μερικούς μήνες μη καταναλωτισμού και προσπάθεια να χρησιμοποιήσετε περισσότερα από τα προϊόντα που ήδη υπάρχουν στη συλλογή σας, θέλω να μου το πείτε, να μου αφήσετε όπως πάντα τα σχόλιά σας και σας στέλνω τα φιλιά μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είδατε αυτό το βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε like και να το μοιραστείτε με τους φίλους σας και θα σας δω στο επόμενο. Bye bye!